Αμήν, αδερφοί, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Θα ήθελα να διαβάσουμε από τη σελίδα 875 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπα σίγμα κεφάλαιο και 36 εδάφια. 875 σελίδα, Ματθαίος, κάπα σίγμα, 36. Τότε έρχεται μετ' αυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεσθημανή. Και λέγει προς τους μαθητάς, καθίσατε αυτού, έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήργησε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Και προχωρήσας ο λίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο. Πλην ουχίως εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Και έρχεται προς μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Πάλιν εκ Δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον, Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου. Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι, και αφήσας αυτούς υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου, υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς ο μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν. Ιδού επλησίασε ο παραδίδων με. Και ενώ αυτός ελάλη έτη, ιδού ο Ιούδας εις τον 12 ήλθε. Και μετ' αυτού όχλος πολλής, με τα μαχαιρών και ξύλων, παρά των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτόν έδωκε εις αυτούς σημείων λέγον, όντι να φιλήσω αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν. Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησούν είπε, χαίρε Ραβή, και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε, γιατί ήλθες? Τότε προσελθόντες επέβαλον τα σχήρας επί τον Ιησούν και επίασαν αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Είναι οι τελευταίες στιγμές, όπως φαίνεται, όπως το βλέπουμε, οι πιο οδυνηρές για τον Κύριο και για τους μαθητές του, οι πιο κρίσιμες για όλο το έργο του Θεού. Αυτό το γνωρίζει ο Κύριος, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι καθώς συνεπληρούντο οι ημέρες για να αναλυφθεί ο Κύριος, έκαμε στερεά απόφαση να υπάγει στην Ιερουσαλήμ. Ζει με τους μαθητές του πολύ έντονες συναισθηματικές στιγμές. Ποιους μαθητές? Τι είναι για τον Κύριο οι μαθητές? Είναι οι αγαπημένοι του. Τι είσαι για τον Κύριο? Πώς σε έχει ο Θεός? Τι θέση, τι γνώμη έχει για σένα ο Θεός? Τι είσαι εσύ για τον Θεό? Ο αγαπημένος του. Ο αγαπημένος λαός του Θεού. Οι αγαπημένοι του είμαστε εμείς, η εκκλησία του, η νύμφη του. Αυτή η θέση του Θεού δεν θα αλλάξει ποτέ απέναντί μας. Αγαπήσας τους ειδικούς του, μέχρι τέλος αγάπησε αυτούς. Επομένως, κανένας άνθρωπος και ιδιαίτερα πιστός, παιδί του Θεού, αναγεννημένος άνθρωπος που το όνομά του έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, δεν έχει το δικαίωμα να σκεφτεί, μήπως δεν με αγαπάει ο Θεός, μήπως σταμάτησε να με αγαπάει, μήπως για μένα δεν έχει καλή θέση, καλές σκέψεις, καλό σχέδιο. Ποτέ μη σου περάσει από το μυαλό. Αλλά το ερώτημα και το ζήτημα δεν είναι τι είναι για μας ο Θεός, αυτό το ξέρουμε. Τι είμαστε
τι είναι για μας ο Θεός, τι είναι για το Θεό εμείς, τι είμαστε εμείς για το Θεό, αδελφοί. Πώς εμείς, τι είναι ο Θεός για μας, συγγνώμη, τι είναι ο Θεός για μας. Τι θέση έχει μέσα στην καρδιά μας ο Θεός. Μπορούμε με παρησί απόψε να πούμε είναι ο αγαπημένος της ψυχής μας είναι. Αυτός είναι. Είναι αυτός που φωνάζει στο άσμα των ασμάτων και λέει φωνή του αγαπητού μου. Μιλάει ο Θεός και ο αποδέκτης ποιος είναι? Η αγαπητή. Η αγαπημένη του. Και με αυτή την θέση πρέπει να είμαστε συνέχεια απέναντι στη φωνή του Θεού. Μου μιλάει ο Θεός, μιλάει ο αγαπημένος της ψυχής μου. Μιλάει ο Θεός. Έχουμε τη μεγάλη τιμή αυτό το βραδινό να τον έχουμε ανάμεσά μας, να περπατάει ανάμεσά μας. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, ο αγαπημένος της ψυχής μας είναι εδώ ανάμεσά μας. Είναι εδώ. Μας έχει τιμήσει με την παρουσία του. Θα πρέπει να σκυρτήσει η καρδιά μας. Στο άκουσμα της φωνής του αγαπημένου σκύρτησε η καρδιά. Δεν μπορεί να με αφήνει αδιάφορα, αδιάφορα η πληροφορία, η βεβαίωση ότι αυτό το βράδυ είναι εδώ ο Κύριος. Δεν μπορεί να με αφήνει αδιάφορο. Θα πρέπει να ανταποκριθεί η καρδιά μας. Πότε δεν ανταποκρίνεται? Όταν δεν υπάρχει πίστη. Όταν λείπει η πίστη. Αυτό θα δούμε εδώ που διαβάσαμε. Θα συμβεί στη ζωή των μαθητών και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποτρέψει ο Θεός, γιατί εξαρτάται από τον άνθρωπο. Αυτό δηλαδή το ποτήρι που θα τον κεράσουν εδώ οι μαθητές τον Κύριο στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους, στο τέλος, καθώς το δράμα φτάνει στο αποκορύφωμα, αυτό το πικρό ποτήρι της εγκατάλειψης που θα δεχθεί από τους μαθητές, δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε ο Θεός. Δυστυχώς όμως θα το πει, όπως θα δούμε. Βρήκε τον τρόπο, την ώρα, τη στιγμή να τους μεταφέρει ένα μήνυμα, να τους μιλήσει και να έχουμε το νου μας. Γιατί ο λόγος του θέλει ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πολλές φορές δεχόμαστε συστημένα γράμματα από το Πνεύμα το Άγιο, συστημένες επιστολές, μηνύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε όμως, να τα διακρίνουμε. Ότι δεν είναι φωνή ανθρώπου. Ότι αυτό που ακούω αυτή την ώρα δεν είναι φωνή ενός ανθρώπου, αλλά είναι ένα μήνυμα από το Πνεύμα το Άγιο. Μου μιλάει ο Θεός. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Αν το ξεχωρίσουμε, θα γίνει αυτό που έγινε στη ζωή μας τόσες φορές. Πώς σώθηκα? Πώς αναγεννήθηκα? Με αυτήν τη διαδικασία. Στάθηκα απέναντι στο Λόγο του Θεού. Άκουγα ένα μήνυμα. Άκουγα ένα κήρυγμα από έναν άνθρωπο. Και ξαφνικά αυτός ο παντοδύναμος Θεός που μπορεί να κάνει τα πάντα πήρε το στόμα του ανθρώπου αυτού που ήταν πάνω σε έναν άμβονα και άρχισε να περιπολεί την καρδιά μου με το Πνεύμα το Άγιο. Ο ένας λόγος μετά τον άλλον, το ένα εδάφιο μετά τον άλλο. Το αποτέλεσμα, να το. Να το. Έτσι έγινε. Με τη βοήθεια του Θεού εξάσκησες πίστη στο λόγο τον οποίον άκουσες, γιατί η πίστη έρχεται εξ ακοής. Και το λέω γιατί οι μαθητές εδώ θα ακούσουν από το στόμα του Υιού του Θεού. Ξέρουν ποιος τους μιλάει. Δεν έχουν καμιά αμφιβολία ότι αυτόν που έχουν απέναντί τους αυτές τις στιγμές μέσα εκεί στο μυστικό δείπνο λίγο πριν μπουν στη Γεστημανή, δεν αμφιβάλλει κανένας τους ότι απέναντί τους έχουν τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Το είπε ο Απόστολος Πέτρος εξ ονόματος όλων.
Είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ναι, Πέτρο, ναι, αλλά αυτός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, σου μιλάει απόψε και σου λέει πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα αυτή. Ποια θέση παίρνει η καρδιά σου στο μήνυμα του Πνεύματος του Αγίου? Τι απήχηση έχει αυτός ο λόγος μες στην καρδιά τους? Καμία. Εκείνοι πίστουν στο λόγο. Δεν στο λέγα εγώ, δεν στο λέγει ένας άνθρωπος. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, βάλτε καλά στο νου σας. Είναι δύσκολη νύχτα αυτή απόψε. Υπάρχει σχέδιο από τον εχθρό. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας, αδελφοί. Ο λόγος του θέλω, η ψυχή μου, λέει ο Δαβίδ, βρίσκεται εν κινδύνο πάντοτε. Στόχος. Είμαστε ο στόχος. Ιδιαίτερα αν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, να πάρεις μια θέση υπέρ του λόγου του Θεού, πρώτος στόχος. Δοκίμασέ το. Έλεγε μια αδερφή, λέει, από την ημέρα που είπα ότι από σήμερα ξεκινάω μια καινούργια σχέση με τον Κύριο, παίρνω απόφαση, τα πάνω κάτω ήρθανε στη ζωή μου. Να σ' αφήσει. Δεν του άρεσε η απόφαση που πήρες. Οι μαθητές λοιπόν εδώ, αδερφοί, ακάλυπτοι, χωρίς δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, θα εκτεθούνε μπροστά στο δράμα του Γολγοθά και δεν θα αντέξουνε. Δεν θα μπορέσουνε να σταθούνε κοντά στον Κύριο σε όλο το δράμα. Στην αποκορύφωση του δράματος πάνω στο Γολγοθά, λέει ο Λόγος του Θεού, και αφήσαντες αυτόν άπαντες έφυγον. Ήτανε αποτέλεσμα της ανυπακοής τους. Πριν από αυτό, τι έχει γίνει εδώ? Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς στο χωρίο εκεί που λέγεται Γεστημανή, σε ένα γνωστό μέρος, και λέγει προς τους μαθητές, καθίστε εδώ. Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα μεγαλείο. Ανοίγει την καρδιά του ο Θεός. Σε ποιους? Στους αγαπημένους του μαθητές. Και ούτε λίγο, ούτε πολύ, του ζητάει, αν επιτρέπεται η έκφραση, συμπαράσταση. Απόψε, τη νύχτα αυτή, περίλυπος είναι Πέτρο, Ιάκωβε και Ιωάννη, η ψυχή μου έως θανάτου. Μη με αφήσετε μόνο μου απόψε. Μείνετε μαζί μου. Έχει ανάγκη. Παράδειγμα έδωσε. Παράδειγμα έδωσε. Αλήθεια, αδερφοί, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι, να αισθάνεται μόνος. Δεν είναι καλό στην ταλαιπωρία του, στο πρόβλημά του, στη δυσκολία του, να αισθάνεται εγκατελειμμένος. Από όλους εκείνους οι οποίοι υποτίθεται τον αγαπάνε, ότι θα είναι μαζί του. Οι μαθητές δώσαν υπόσχεση παραπάνω. Ο ίδιος ο Πέτρος λέει ότι και να γίνει δεν πρόκειται να σε αφήσουμε. Υποσχέσεις ανθρώπινες. Καλές προθέσεις έχουνε. Δύναμη δεν έχουνε. Δυνάμεις δεν έχουν, και το ξέρει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός ότι είμαστε ειλικρινείς, τον αγαπάμε, θέλουμε να κάνουμε το θέλημά του, αλλά δεν έχουμε δύναμη. Και επειδή ξέρει ότι δεν έχουμε δύναμη και δεν θα τα καταφέρουμε, γι' αυτό και μας μιλάει, γι' αυτό και τους είπε στους μαθητές, τους παρακάλεσε να κάνουν κάτι, δεν τον ακούσανε, δεν τον ακούμε, αδερφοί. Και μένει με το παράπονο και φωνάζει, ήθε να με ήκουες. Μακάρι να με άκουγες την ώρα που σε συμβούλευα, που ήρθα στη ζωή σου και σου μίλαγα και σου έδινα οδηγίες και συμβουλές για τη ζωή σου. Μακάρι να ανταποκρινώσουν με πίστη. Ναι, Κύριε, αμήν. Μακάρι οι μαθητές να ανταποκρινότανε με πίστη. Τι είπες, Κύριε? Θα μας κοσκινήσεις σαν το σίτο?
ο διάβολος, θα περάσουμε δύσκολη νύχτα, ναι, ναι, δύσκολες ώρες. Θα βρεθείτε στο στόχαστρο. Είναι δύσκολες μέρες. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, μας μιλάει ο Θεός, βλέπετε. Είναι δύσκολες μέρες. Θα γίνουν ακόμα χειρότερα, ακόμα πιο δύσκολες. Τι είπες, Κύριε? Ναι, ναι. Να μπείτε όλοι στην προσωπική σας γεστημανή, μέσα στο πνευματικό σας ορμητήριο, στο στρατηγείο σας. Να μπείτε όλοι μέσα στο στρατηγείο σας. Γιατί εκεί θέλω να σας μιλήσω. Θέλω να σας οδηγήσω, θέλω να σας ενδυναμώσω, ώστε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες πνευματικές οι οποίες έρχονται σε λίγο. Αυτό τους είπε. Λάτε μαζί μου. Κάντε αυτό που θα κάνω εγώ απόψε. Παράδειγμα τους έδωσε. Αν μέναν, αγαπητοί αδερφοί, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Πόσες νίκες πνευματικές θα παίρναμε, εάν υπακούγαμε σε αυτό που μας λέει ο Θεός. Πόσες φορές δεν μας έχει παροτρύνει? Μπες στο ταμείο σου. Μπες στο ταμείο σου. Ξεκίνα τον πνευματικό σου αγώνα. Δεν είναι εύκολο. Αλήθεια είναι. Θα δούμε έναν Κύριο να τρέχει, λέει, ο ιδρώτας ανθρώπι αίματος. Δεν είναι εύκολος ο πνευματικός αγώνας, σίγουρα. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Το ξέραμε από την αρχή, από την αρχή το ήξερες. Ότι είναι δύσκολο και στενό μονοπάτι. Από την αρχή το Πνεύμα το Άγιο δεν σου είπε? Μπαίνεις σε έναν δρόμο δύσκολο. Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξεκαθάρισμα από την αρχή ο Θεός. Αλλά δεν μας άφησε έτσι. Μας έδωσε και μια φοβερή υπόσχεση. Όλα θα τα περάσουμε μαζί. Ό,τι θα σου συμβεί στη ζωή, ακόμα και πράγματα οποία τα προκαλέσεις εσύ και θα τα κάνεις λάθος, από λάθος δικό σου, επειδή αγαπάς τον Θεό, όλα θα σου τα συνεργήσω εις το αγαθό. Θα είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες. Όσο με αγαπάς, με πιστεύεις και με πιστεύεσαι, θα είμαι δίπλα σου, πλάι σου θα είμαι, θα σου κρατάω το χέρι, μαζί θα περάσουμε τα πάντα. Μαζί θα τα περάσουμε όλα. Υπόσχεση του Θεού, αδερφοί. Βάλ' το καλά μες στην καρδιά σου αυτό. Θα σου χρειαστεί. Θα μας χρειαστεί. Ξέρεις πότε θα σου χρειαστεί? Την ώρα που θα βασανίζεσαι μέσα στην Τιβεριάδα με τα 10 μποφόρ. Την ώρα που θα φαίνεται ότι το καράβι σου είναι έτοιμο να βουλιάξει. Την ώρα που ο διάβολος σου λέει περίμενε, το τελευταίο κύμα να δεις πως ποιο θα είναι, θα βουλιάξεις. Εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο να το αφήσει να σου υπενθυμίσει το λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Μπέστε μέσα και περάστε απέναντι. Από την ώρα που η υπόσχεση είναι θα περάσεις απέναντι, ό,τι και να γίνει στην Τιβεριάδα δεν μπορεί να βουλιάξει το καράβι σου. Ας σε περάσει ο Θεός. Θα βρει τρόπο. Και βρίσκει τρόπο. Ξέρεις πως φαίνεται? Να. Μετά από τόσα χρόνια, πέρασες τόσα τρικυμίες, ταλαιπωρίες, πως στάθηκες νομίζεις μόνος σου? Άμα δεν είχες τον Κύριο, άμα δεν είχες τον Χριστό στη ζωή σου, αδερφέ μου. Εκφράζει λοιπόν ένα παράπονο: μη με αφήσετε μόνο μου. Και όπως είπα, δεν είναι καλό να αισθάνεται το ο άνθρωπος μόνος του. Ο ίδιος ο Κύριος, αδερφοί, μέσα στο πιο ιδανικό περιβάλλον, παράδεισος ήτανε, διαπίστωσε μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν ήταν κόλαση, πάρα στον παράδεισο μέσα. Για τον άνθρωπο δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του, έστω κι αν είναι στον παράδεισο. Δεν είναι καλό να είναι μόνος του. Δεν θα σε αφήσω μόνος. Δεν θα σε αφήσω να γευθείς τη μοναξιά. Μα πώς θα γίνει? Το κενό θα το αναπληρώσω εγώ, λέει ο Θεός.
Θα βρω τρόπο εγώ και θα σου παρασταθώ. Πάντως δεν θα αισθάνεσαι μόνος σου. Δεν έχεις δικαίωμα να αισθάνεσαι μόνος σου. Είναι αδικία προς το Θεό, αδερφή. Είμαι μόνος μου, εγκατελειμμένος. Αναγκάζουμε πολλές φορές το Θεό να εκφράζει το παράπονό του με τη θέση μας. Εφραίνεστε ουρανία, σαγάλετε γη, φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, να αλλάξουν τα όρη, γιατί ο Κύριος παρηγόρησε το λαό αυτού. Αλλά η Σιών έχει άλλη γνώμη, έχει άλλη άποψη. Για τον εαυτό σου, για τη σχέση σου με τον Θεό. Αλλά η Σιών, λέει, ο Θεός με εγκατέλειψε. Με εγκατέλειψε εμένα ο Θεός. Δεν με αγαπάει. Δεν ασχολείται με μένα. Και αναγκάζεται ο Θεός και με παράπονο φωνάζει. Εγώ σε εγκατέλειψα. Για μένα μιλάς έτσι? Για το Θεό που έδωσε ό,τι πιο πολύτιμο είχε, που έκανε αυτό το μεγαλείο της θυσίας. Εγώ σε εγκατέλειψα, εγώ σε έχω ζωγραφισμένο στην παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε ώρα και στιγμή. Δεν είναι καλό άνθρωπος να αισθάνεται μόνος τώρα. Χωρίς άνθρωπο, αυτό το παράπονο που ανέβηκε στην καρδιά του παραλυτικού 38 χρόνια ο άνθρωπος εκεί στην Γολυμβήθρα, ένα παράπονο τον βασανίζει. Μα δεν είναι η αρρώστια, την έχει παραμερίσει, το έχει αποδεχθεί. Τι να κάνουμε? Παραλυτικός. Δεν είναι τόσο πολύ αυτό το παράπονο του. Το παράπονο του είναι άλλο. Και το εκφράζει. Άνθρωπο δεν έχω. Δεν έχω άνθρωπο. Είμαι μόνος μου. Πιο δίπλα, λίγα βήματα, ήτανε κάτι γραμματείς, φαρισαίοι, ιερείς, θρησκευόμενοι, της θρησκείας άνθρωποι. Δύο βήματα να κάνανε, θα ήταν δίπλα του. Δεν το κάναν ποτέ. Θα τους κοίταγε με παράπονο, θα τους κοίταγε με παράπονο. Δεν έχω άνθρωπο. Μην αφήνουμε. Έχω μια πληροφορία από το Πνεύμα του Άγιο και δεν πέφτω έξω. Σε αυτήν εδώ την Κολυμβήθρα κανένας δεν έχει παράπονο, δεν έχει άνθρωπο. Δουλεύει καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δουλεύει καλά, αδερφοί. Φαίνεται, το βλέπω. Και το βλέπει ο Θεός και είναι ευχαριστημένος. Το θέμα είναι, μην τη δημιουργείτε σε κανένα αυτή η εντύπωση. Εγκατελειμμένος. Μην με αφήνετε μόνο μου. Προχώρησε λίγο παραπέρα ο Κύριος και είναι η ώρα της μεγάλης απόφασης. Πατέρα, αλήθεια πώς να ήταν η προσευχή του, αδερφή? Τυπική. Μεγαλείο, για σκεφτείτε. Μεγαλείο, η ώρα της επικοινωνίας μιας ψυχής με τον Πατέρα Θεό είναι μεγαλείο, αδερφή. Η ώρα που γονατίζεις και ανοίγεις την καρδιά σου και επικοινωνείς με τον Πατέρα σου. Αυτό το Πατέρα που βγαίνει μέσα από την καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου είναι μεγαλείο ψυχής. Μεγάλο προνόμιο αν σε έχει αξιώσει ο Θεός με παρησία να φωνάζεις το Θεό Πατέρα. Θυμάμαι όταν πέθανε ο βιολογικός μου πατέρας, ήταν μικρός, πολύ μικρός, πολύ δεμένοι ήμασταν, τον αγαπούσα πάρα πολύ και αισθάνθηκα, ευτυχώς ήμουν πιστός, αισθάνθηκα τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια μου, να φεύγει η γη από τα πόδια μου. Και θυμάμαι περπάταγα σε ένα δρόμο κάπου εδώ στην Κηφισό και μονολογούσα. Και τώρα λέω, Θεέ μου, ορφανός, δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Και ακούω μια φωνή από τον ουρανό, αδερφή. Τον ουρανό. Δεν είσαι ορφανός. Θα έχεις εμένα πατέρα. Θα έχεις εμένα πατέρα. Δεν θα έχεις κανένα κενό, αδερφέ μου. Θα βρει τρόπο ο Θεός να το αναπληρώσει. Δεν θα σου δώσει το δικαίωμα να αισθάνεσαι μοναχός και εγκατελειμμένος. Εδώ όμως πρέπει να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Πατέρα, αν είναι δυνατόν,
ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο, να μην το πιω, Κύριε. Πόσες φορές, αλήθεια, ο άνθρωπος στη ζωή του το έχει δοκιμάσει αυτό? Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν να μην το πιω, να μην περάσω από εκεί? Δεν θα είπε, λέτε, ο Αβραάμ, την ώρα που εκλήθη από το Θεό, ένα γεμάτο ποτήρι, πικρό ποτήρι, να το πιει? Τι φαντάζεστε, με γέλια το δέχτηκε? Όταν ο Θεός του έφερε μπροστά του το ποτήρι το πικρό, ποιο ήταν το πικρό ποτήρι? Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ, τον οποίον αγάπησες, παιδί μου. Και ανέβα πάνω στο όρος, μωριά, και θυσίασέ το για μένα, ποτήρι και αυτό, αδερφή. Και τώρα, δεν θα είπε, πατέρα, δεν είναι δυνατό να μην το πιω? Δεν γίνεται, παιδί, πρέπει να γίνει. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας από τα οποία οπωσδήποτε θα περάσουμε. Είναι σχέδιο Θεού. Τώρα τι να κάνω? Να μην προσευχηθώ? Να μην ζητήσω? Ναι. Τι να ζητήσω? Αν δεν γίνεται να μην το πιω, να είσαι δίπλα μου την ώρα που θα το πίνω. Να είσαι δίπλα μου, Κύριε. Να με ενισχύσεις εσύ. Να υπερισχύσει η αγάπη μου προς εσένα, Κύριε. Την ώρα που θα σηκώνω το χέρι για να σφάξω τον Ισαάκ, να το κάνω, Κύριε, επειδή αγαπάω εσένα. Δώσε μου τη δύναμη. Και καμιά θυσία δεν γίνεται χωρίς δύναμη, αδερφή. Θέλει δύναμη. Εδώ ο Κύριος γι' αυτό προσεύχεται, αν είναι δυνατόν, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ. Όχι το δικό μου θέλημα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μας στάσει ο Θεός εκεί? Μακάρι. Αυτή είναι τελειότητα. Μακάρι να μας έφτανε ο Θεός, να ήμασταν σε αυτή την ευλογημένη θέση, να μιλάγαμε με παρησία απόψε. Δεν γίνεται το θέλημά μου στη ζωή μου, αλλά γίνεται εξ ολοκλήρου το θέλημα του Θεού. Έχουμε την παρησία, δεν ξέρω την έχουμε. Μακάρι να φτάσουμε εκεί. Ξέρετε, ο Θεός διαπραγματεύτηκε με πιστούς ανθρώπους για να τους φτάσει σε αυτό το σημείο. Επήρε μια άσημη γυναίκα. Καλή, αγαθή, με την έννοια ότι αγαπούσε το Θεό. Και της έβαλε ένα φοβερό φορτίο. Και διαπραγματεύεται μαζί της εκεί στη Γεστημανή της, εκεί στο στρατηγείο της, και εκφράζει ίσως τις αμφιβολίες της, τις ενστάσεις της, πως είναι δυνατόν εγώ να γεννήσω, να κάνω, να γίνει αυτό το πράγμα. Η Μαρία είναι, ναι, να γεννήσω τον Υιό του Θεού. Τι μου λες, Κύριε? Τι φορτίο είναι αυτό? Τι βάρος είναι αυτό? Ναι, Μαρία, το θέλημά μου είναι αυτό, να γεννήσεις τον Υιό του Θεού. Ξεκάθαρο. Και ναι, έχω πάρει απόφαση, θα κάνεις αυτό το πράγμα, θα γίνεις εσένα αυτό το πράγμα. Και τώρα τι περιμένει? Τη συγκατάθεσή της. Και αγωνίζεται ο Θεός, και άγγελος εκεί, ο άγγελος εκεί διαπραγματεύεται. Τι περιμένει να πετύχει? Τι θέλει να ακούσει από το στόμα της Μαρίας? Αυτό που άκουσε: γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε. Αμήν, Θεέ μου. Να γίνει το θέλημά σου. Παραμερίζω το θέλημά μου, λέει εδώ, αγαπητοί αδερφοί. Έρχεται προς τους μαθητές και βρίσκει αυτός κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο με παράπονο: Πέτρο, ξέρεις τι μου είπες παραπάνω? Λίγο παραπάνω. Αυτά τα μεγάλα λόγια, όλο υποσχέσεις, δεν μου είπες ότι ό,τι και να γίνει δεν θα με εγκαταλείψεις καθόλου? Θα είσαι μαζί μου μια ώρα? Μιλάς για μια ζωή, αλλά εγώ σου λέω ότι μια ώρα δεν μπόρεσες να μου συμπαρασταθείς. Μια ώρα.
και μάλιστα είναι δική σου μεγάλη ανάγκη να είσαι δίπλα μου γονατισμένος εκεί στη Γεσημανή σου και εσύ να αγωνίζεσαι. Σε αυτή τη θέση θέλω να σε δω. Δεν μπόρεσες. Μια ώρα δεν μπορέσατε. Και αγαπητοί αδελφοί, να ξυπνάμε με την έννοια να καταλαβαίνουμε το μήνυμα του Θεού. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ο Ηλίας δεν το κατάλαβε. Όταν βρισκόταν σε αυτή την άσχημη θέση, κυνηγημένος, έτρεχε για τη ζωή του, ήρθε ο Κύριος, τι δεν κατάλαβε. Ήρθε ο Κύριος, τον ξύπνησε εκεί, τι κάνεις εδώ, είπε τα παράπονά του, φάε του λέει. Σηκώθηκε, έφαγε, ήπιε, εντάξει, και γύρισε πλευρό και ξανακοιμήθηκε. Δεν κατάλαβες, αδελφέ μου. Γιατί σου έδωσε να φας? Γιατί σε ενισχύει? Γιατί σε επισκέφθηκε? Γιατί σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο? Ξέρεις γιατί? Για να μπορέσεις να περάσεις αυτά που έρχονται. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, ας προσερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος να λάβουμε δύναμη εν καιρό χρίας. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που δεν θα μπορέσουμε, αγαπητοί αδελφοί, να ανταποκριθούμε, γιατί δεν έχουμε δύναμη, δεν έχουμε φροντίσει. Θυμάμαι μια αδερφή, μια κοπελίτσα ήτανε. Ωραία όμως ανταποκρίθηκε αυτή, απλά το αναφέρω σαν παράδειγμα. 16 χρονών ήτανε. Δεν προλάβαινε να γονατίσει και έκλαιγε με αναφιλητά. Και αισθανόταν το Πνεύμα του Άγιο. Τι συμβαίνει, Κύριε μου? Γιατί? Δεν της μιλάει ο Θεός. Δεν της μιλάει. Περάσανε 3 χρόνια. Ήρθε μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή της. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί. Δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία με τον Θεό. Και σε κάποια στιγμή την πλήρωσε ο Θεός και της είπε: θυμάσαι τα δάκρυα των 16 χρόνων. Σου τα έχω φυλάξει στις φιάλες. Αυτά σε κρατάνε τώρα. Αυτά σε κρατάνε. Τη δύσκολη ώρα. Αυτό θα κράταγε. Αυτός ο αγώνας που θα έκανε εδώ ο Απόστολος Πέτρος θα τον κράταγε στη δύσκολη ώρα και μπροστά σε μια άσημη δούλη. Δεν θα πανικοβαλότανε και θα πάθαινε το βατερλό του, αλλά θα ύψωνε το ανάστημά του και θα έλεγε: ναι, με παρησία και εγώ του Χριστού είμαι. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε γιατί δεν αγωνίστηκε μαζί με τον Κύριο. Πάλιν εκ Δευτέρου πήγε, προσευχήθηκε. Πάτερ, τροποποιημένη. Αν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήρι να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου. Τι ποτήρι? Ποιο ποτήρι μιλάει? Μήπως δίλιασε για τον πόνο που θα ερχότανε? Όχι, αδελφέ. Τον άντεξε τον πόνο. Πόνεσε. Έχισε όλο του το αίμα πάνω στο σταυρό. Ήταν αποφασισμένος. Κανένας δεν μπορούσε να τον λυγίσει σε αυτό. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος άθελά του προσπάθησε να του ματαιώσει. Όταν του, το έργο, όταν του είπε: δεν θα γίνει σε σένα αυτό. Δεν θα ανέβεις στο Γολγοθά. Δεν θα πεθάνεις. Δεν θα χύσεις το αίμα σου. Τον παρέβλεψε. Δεν λύγησε. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημά του. Το ποτήρι της εγκατάλειψης δεν ήθελε να πιει. Για 3 ολόκληρες ώρες. Εμείς, αδελφοί, πώς αισθανόμαστε? Πώς αισθάνεσαι, αδελφέ μου, άμα λείπει ο Θεός τη ζωή σου? Πέρνα μια ολόκληρη μέρα και δεν αισθανόμαστε ότι έχουμε επικοινωνήσει με τον Θεό. Πώς αισθανόμαστε? Για κοιτάξτε μια ωραία αναφορά στο άτομα των ασμάτων. Πρέπει να μάθουμε τη σχέση μας με τον Θεό, να τη χτίσουμε έτσι, αδελφοί. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Γιατί αν δεν τον αγαπούσε η ψυχή μου, θα ζήταγα κάτι άλλο. Και όταν δεν αγαπάμε τον Θεό, κάποια άλλα πράγματα στη ζωή μας αναπληρώνουν το κενό του. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Τον εζήτησα, είπα: πού είναι, Κύριε μου, δεν αισθάνομαι την παρουσία σου.
Δεν αισθάνομαι την αγάπη σου μέσα στην καρδιά μου. Δεν σε αισθάνομαι, Κύριε. Δεν αισθάνομαι την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Μου λείπεις, Κύριέ μου, και δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα. Είσαι ο αγαπημένος της ψυχής μου. Είσαι το πιο αγαπημένο πρόσωπο που έχω στη ζωή. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα, Κύριε. Και τι έκανα? Γύρισα πλευρό και είπα, δεν πειράζει, αύριο. Όχι. Σηκώθηκα. Δεν βρήκα ησυχία. Όταν αισθάνομαι το κενό της παρουσίας του Θεού στην καρδιά μου, αυτό δεν αναπληρώνεται με τίποτα, αδερφοί, παρά μόνο με Θεό. Να μην βρίσκεις ησυχία. Βγήκα έξω, εζήτησα αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου, και δεν υπάρχει περίπτωση να ζητάς τον Χριστό με όλη σου την καρδιά απόψε και να μην τον βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα με βρείτε, λέει, λόγος. Πότε, Κύριε? Όταν με ζητήσετε εξ όλης της καρδίας. Αν δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να γίνει το θέλημά σου. Και ξαναέρχεται, και ένα τελευταίο να πούμε εδώ, ξαναέρχεται, τους βρίσκει κοιμισμένους. Εγέρθη ασυπάγομαι ειδού, επλησίασε ο παραδίδων με. Άλλο ποτήρι τώρα εδώ. Τι ποτήρι και αυτό, αδερφοί? Από έναν άνθρωπο. Αυτό το, η έκφραση του Κυρίου τα λέει όλα. Φίλε, γιατί ήρθες? Φίλε μου, που τρώγαμε μαζί στο ίδιο τραπέζι. Προδοσία από σένα. Αν το έκανε, λέει, ένα, ο εχθρός μου ήθελε να υποφέρει, αλλά εσύ. Και είναι το παράπονο του Κυρίου, γιατί ενώ αυτός ελάλη, λέει, εδώ Ιούδας εις εκ των 12 ήλθε. Και τώρα είναι οι μαθητές που πέφτουν από τα σύννεφα, ε. Ο Ιούδας, πού πήγε ο Ιούδας? Δεν πήγε εκεί στους φτωχούς? Εμείς έτσι νομίζαμε. Ότι του είπε ο Κύριος, ότι έχει να κάνεις, κάτω γρήγορα, πήγαινε εκεί στους φτωχούς να πάρεις τα απαραίτητα ή ετοίμασε για το Πάσχα. Εμείς έτσι νομίζαμε. Δεν πήγε εκεί. Ω, δεν πήγε. Πού πήγε? Αρχηγός. Μπροστά από τους γραμματείς και φαρισαίους, από το τάγμα της προδοσίας. Απέναντι. Δεν είναι μαζί μας ο Ιούδας? Ω, δεν είναι. Είναι απέναντι. Έχει αλλάξει θέση. Έχει αλλάξει δρόμο. Δεν είναι στον ίδιο δρόμο εδώ να αγωνιστούμε, να πάμε στον ουρανό, να μείνουμε στο θέλημα. Όχι, έχει αλλάξει δρόμο. Γι' αυτό και με παράπονο ο Κύριος λέει, Ιούδα, φίλε, γιατί ήλθες? Και είναι ερώτημα, γιατί ήλθες? Τι είναι αυτό που σε φέρνει εδώ? Τι είναι αυτό που σε φέρνει μπροστά μου απόψε, Ιούδα? Η ανάγκη σου να με συναντήσεις? Η ανάγκη σου να με ακούσεις? Να πάρεις από μένα, με αγαπάς? Με έχεις αναγνωρίσει ότι είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος? Τίποτα από όλα αυτά. Απόψε ήρθα στη Γεστημανή να σε προδώσω. Φοβερό, αδερφοί. Φοβερό. Μπήκα κι εγώ μέσα στη Γεστημανή, αλλά πώς? Ποιο είναι το κίνητρό μου? Είμαι κι εγώ μαζί με όλους, αλλά ποιο είναι το κίνητρό μου? Δεν είναι όπως των άλλων μαθητών. Έστω κι αν είναι στην αδυναμία τους, θα κάνουν το λάθος τους, θα τακτοποιήσει ο Θεός. Τα φτιάχνει ο Θεός όλα. Όλα τα λάθη διορθώνουν, αδερφέ. Αυτό όμως πώς να διορθωθεί, αδερφέ? Πώς να διορθωθεί, αφού είναι προδοσία? Αφού έχεις πάρει την απόβασή σου? Και μίλαγα με έναν αδερφό πριν από λίγες μέρες, πόσο στενοχωρήθηκα. Τελείωσε, λέει, για μένα. Σας μισώ όλους, μου είπε το Θεό. Λέω, τι λες, λέω. Τρόμαξα. Τελείωσε για σένα. Τι είναι, αδερφέ μου, και τελείωσε για σένα? Ξέρεις γιατί πράγμα μιλάς? Μιλάς για την αιώνια σωτηρία ή το χαμό της ψυχής σου? Καταλαβαίνεις γιατί πράγμα μιλάς? Τελείωσε για σένα. Ποτέ μην το πεις αυτό, αδερφέ. Μην αφήσεις το διάβολο να σου αφαιρέσει την ελπίδα.
Υπάρχει ελπίδα, όχι μόνο ελπίδα, σιγουριά. Αγαπάς τον Θεό, ναι. Θέλει να πας στον ουρανό, θα πας. Δεν μπορεί να σε σταματήσει κανένας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.